Κοντά στους άστεγους στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε μία ακόμη δράση ενεργητικής προσέγγισης και εργασίας στο δρόμο. Κλιμάκιο του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και εθελοντές παρήχε δέματα με ανθρωπιστικό υλικό στους άστεγους του Πειραιά. Ταυτόχρονα παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, καθώς και ενημέρωση για τους χώρους προσωρινής φιλοξενίας. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός καλείται σήμερα περισσότερο από ποτέ να υποστηρίξει τους ευάλωτους συνανθρώπους μας. Σήμερα, κλιμάκιο του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά και με πρωτοβουλία του Προέδρου μας, Αντώνη Αυγερινού, μοιράζουμε ανθρωπιστικό υλικό, ήδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, γάντια, μάσκες, αντισηπτικά, ανθρωπιστικό υλικό ήδη βασικής ανάγκης, υπνόσακους, προσφέρουμε πρώτες βοήθειες και πρώτες ψυχολογικές βοήθειες. Και παράλληλα ενημερώνουμε και πληροφορούμε τους ανθρώπους που διαβιούν στο δρόμο για αίθουσες που διαθέτει ο Δήμος και άλλους χώρους που μπορούν να φιλοξενηθούν. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα συνεχίσει να βρίσκεται κοντά στην πλέον ευάλωτη ομάδα, τους άστεγους συνανθρώπους μας, και στον Πειραιά και στην Αθήνα καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και επιπλέον στα μεγάλα αστικά κέντρα στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, όπου κατόπιν χαρτογράφησης σχεδιάζουμε στοχευμένες δράσεις προσαρμοσμένες στην υποστήριξη της συγκεκριμένης ευάλωτης ομάδας.